Καλή σου μέρα, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πώς είσαι? Μια χαρά. Καλά σας βλέπω. Πολύ ωραία. Κοίταξε, εγώ αντέχω. Αντέχω γενικά. Γιατί είσαι και κρυός. Είμαι και κρυός. Θα πούμε και για τον κρυό τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κρυό και πάμε να δούμε λοιπόν, ο Παντζέλινος συνεχίζει με μεγαλύτερη εύνοια από το μεσημέρι και μετά. Σημαντική, σημαντικότατη και η σημερινή μέρα, αλλά περισσότερο η αυριανή. Να δείτε πρόσωπα που αγαπάτε, να κάνετε καινούργια σχέδια σιγά σιγά και από την ερχόμενη εβδομάδα, από το μέσο της ερχόμενης εβδομάδας και μετά θα μπορέσετε με μεγαλύτερη άνεση και σε οικονομικό επίπεδο και αισθηματικά, παρόλο που μπορεί εδώ να έχουμε ένα μικρό μπέρδεμα με τα αισθηματικά και στα οικονομικά είναι αυτό το πάνω κάτω. Και να περάσουμε στον Ταύρο με πιο καθαρή εικόνα αλλά και πιο καθαρό μυαλό. Μην ξεχνάτε όμως τις συνειδητοποιήσεις που είχατε μέσα πριν, λίγο πριν, μέσα στην Πανσέλινο. Λάβετε τα υπόψη σας αυτά και για τα επαγγελματικά και για τα αισθηματικά σας. Ο Ερμής είναι στο ζώδιό σας, πληροφορίες από εδώ από εκεί χρήσιμες. Να τις αξιοποιήσετε από το απόγευμα και μετά καλύτερα. Και πολύ καλύτερα ακόμα από την Κυριακή το μεσημέρι και η Δευτέρα. Και να περάσουμε στους διδύμους, με λεπτές ισορροπίες λέμε, έως το απόγευμα της Κυριακής. Τι σημαίνει αυτό? Σε σχέσεις, σε συνεργασίες, σε πράγματα στα οποία συμμετέχουν και άλλοι και πρέπει με κάποιο τρόπο να μοιραστούν. Είτε είναι ιδέες, είτε είναι συμφέροντα. Πιο προσεκτικά λοιπόν από τώρα, από τις 12, 1 και ύστερα και μέχρι την Κυριακή το μεσημεράκι, το νου σας μην κάνετε έτσι παρατυπίες, ρίσκο κλπ. Από την Κυριακή το απόγευμα, πιο χαλαρή, η Δευτέρα σας δίνει δυνατότητες παντού. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Κάτι αλλάζει, κάτι που σας βοηθάει περισσότερο, θα το καταλάβετε και λίγο παρακάτω. Η σημερινή μέρα είναι βοηθητική και η αυριανή το ίδιο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημεράκι, λίγο πιο άνετα, κάποιες ισορροπίες χρήσιμες κρατιούνται και αποφεύγετε πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Σε γενικές γραμμές, μέχρι και τη Δευτέρα που ο Ερμής είναι στο πλευρό σας, το μυαλό δουλεύει και τα αποτελέσματα αυτής της λειτουργίας είναι πάρα πολύ καλά. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Ένα εμπόδιο, ένα βάρος, φεύγουν μερικώς από το μεσημεράκι και μετά. Βεβαίως θα πρέπει να κάνετε και μια αποτίμηση τι έφερε η Πανσέλινος, ποιες αδυναμίες έδειξε, ποιες ελλείψεις, πώς θα τις αντιμετωπίσετε. Mm-hmm. Όλα αυτά θα μπορέσετε πολύ καλύτερα από τα απογευματάκια λοιπόν να κάνετε και απόσβεση των προβλημάτων. Και το Σάββατο πάρα πολύ καλό. Βεβαίως τα χέρια λύνονται πολύ περισσότερο από Τρίτη και μετά, το έχουμε πει αυτό. Αλλά μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, πολύ πιο άνετα. Και η Κυριακή η ίδια δεν είναι αρνητική. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Η Πανσέλινος έδειξε αδυναμίες. Τι πρέπει να διορθωθεί για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είτε αυτά αφορούν στην υγεία, είτε αφορούν σε επαγγελματικά, σε οικονομικά κλπ. Μέχρι και τη Δευτέρα που ο Ερμής είναι κοντά σας και πληροφορίες και μηνύματα και τούτο και εκείνο έχουν ένα βοηθητικό και καλό χαρακτήρα. Έχει λίγο πίεση, λίγο πόνο εντός εισαγωγικών. Λίγο, μπορούμε να πούμε από το μεσημέρι και μετά, μέχρι και την Κυριακή το μεσημεράκι. Από Κυριακή βραδάκι, Δευτέρα και Τρίτη, πολύ πιο άνετα παντού. Και να περάσουμε να δούμε το ζυγό. Δεν ξέρω αν σωστά τα είπα. Ευχές για έναν Παρθένο. Πάμε στο ζυγό. Καλά τα είπες. Παίξτε πιο άνετα μπάλα έως την Κυριακή το μεσημέρι. Έως την Κυριακή το μεσημέρι μπορείτε περισσότερα. Η σημερινή μέρα είναι βοηθητική. Βεβαίως τα οικονομικά μπορεί να ήρθε μια κατακεφαλιά. Τώρα θα κάνετε τους λογαριασμούς να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε την υπόλοιπη κατάσταση. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα και το Σάββατο και η Κυριακή μέχρι το μεσημεράκι είναι βοηθητικότατες. Κάντε λοιπόν ό,τι πρέπει από Κυριακή μεσημέρι και μετά. Έχει λίγο ζόρι και η Δευτέρα, αλλά αντιμετωπίσιμο ζόρι. Και να περάσουμε και στο Σκορπιό. Με πιο καθαρό βλέμμα, σιγά σιγά, από το μεσημέρι και μετά, από το απόγευμα, αποτίμηση, τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσε να πάει διαφορετικά, πώς μπορούμε να διορθώσουμε και πώς μπορούμε να ανοίξουμε και ένα δρόμο. Ο δρόμος θα ανοίξει περισσότερο από Τρίτη και μετά, αλλά και το λίγο βοηθητικό καλό είναι. Έτσι λοιπόν, από το μεσημεράκι και για τη σχέση θα ξαναδείτε και τα συμφέροντά σας κλπ. Και να περάσουμε στον τοξότη.
με καλή οργάνωση και αποφασιστικότητα και εύνοια σήμερα, αύριο και η Κυριακή, σημαντικότατες ημέρες. Δεν πρέπει να τις χάσετε με τίποτα. Στα οικονομικά, στις δουλειές, ό,τι καλύτερο μπορείτε να επιτύχετε είναι εδώ. Και η Κυριακή παίζει μπάλα. Και ακόμα έως και τη Δευτέρα. Αυτές οι μέρες είναι σημαντικές. Μην αφήσετε κρεμότητες που μπορεί να κλείσουν. Κυνηγώντας το καλύτερο, χάνετε το καλούτσικο που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Η Κυριακή σηματοδοτεί καινούργια πράγματα σιγά-σιγά. Όχι ότι η σημερινή ημέρα είναι αρνητική και αυριανή. Κυριακή και Δευτέρα είναι δύο ημέρες σημαντικών αποφάσεων, σωστών αποφάσεων, αποτελεσματικών. Είτε πρόκειται για οικονομικά, για δουλειές, για τις σχέσεις σας, βοηθητικότατες ημέρες. Και να περάσουμε στον υδροχό. Τώρα χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, όχι τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά σιγά σιγά από το απόγευμα, αύριο και η Κυριακή παίζουν μπάλα και είμαστε πολύ κοντά ότι από Τρίτη και μετά συζητήσεις, συμφωνίες, πράγματα που θα αρχίσουν να περπατάνε, που τα περιμένετε να βγείτε από το αδιέξοδο. Λίγο σήμερα έως και την Κυριακή, αλλά από Τρίτη και μετά πολύ καλύτερα. Και να περάσουμε στους ηχθείς, όχι με αυθορμητισμού στα σοβαρά θέματα. Μέχρι το μεσημεράκι είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Μπορείτε και εσείς και άλλοι που δουλεύουν για σας ή φροντίζουν για σας να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Από το μεσημεράκι και μετά, Σάββατο και μέχρι Κυριακή απόγευμα, θέλει μια προσοχή. Αλλά έως και τη Δευτέρα, συμφωνίες, συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα, προσωπικό, οικονομικό, είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη εύνοια και δεν είναι οι εμπλοκές που μπορεί να έχουμε από την Τρίτη και μετά.